Τρόπους υλοποίησης της στέγασης του υπαίθριου χώρου που γίνεται κάθε Τετάρτη και Σάββατο η Λαϊκή Αγορά Καλαμάτα στο βόρειο πάρκινγκ της κεντρικής αγοράς αναζητά η Δημοτική Αρχή. Οι διαδικασίες που θα ικανοποιήσουν ένα πάγιο αίτημα τόσο των παραγωγών που δραστηριοποιούνται εκεί κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες, κάτω από πρόχειρες ομπρέλες, μπορεί να είχαν ξεκινήσει στο παρελθόν, όμως το θέμα δεν ήταν απλό, αφού εκτός από γενναία χρηματοδότηση απαιτεί ολοκληρωμένη μελέτη και αδειοδοτήσεις ακόμα και από την αρχαιολογική υπηρεσία. Κατά τις συνεδρίες του πρόσφατου Δημοτικού Συμβουλίου της Καλαμάτας, το θέμα έθεσε ο Δημοτικός Σύμβουλος Στάθης Σταματόπουλος, ζητώντας να μάθει πού βρίσκεται η διαδικασία στέγασης σκίασης της αγοράς. Ακούσαμε και κάποιες εξαγγελίες του κυρίου Νίκα. Και δεν ξέρω αν υπάρχει στα σκαριά, να το πω έτσι, κάποια προγραμματική σύμβαση ή κάποια συμφωνία σε σχέση με, με το θέμα αυτό και την κατασκευή των στεγάστρων. Θα ήθελα μια ενημέρωση σε σχέση με το ζήτημα αυτό, πού ακριβώς βρίσκεται και αν υπάρχει πρόθεση υλοποίησης αυτής της εξαγγελίας. Εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής απάντησε ο πρώην πρόεδρος της αγοράς, Τάσος Αγγελής, που παρακολουθεί στενά το θέμα, εξηγώντας τι έχει συμβεί κατά το παρελθόν και πού βρίσκεται σήμερα το θέμα. Η λύση είναι να φτιάξουμε, από ό,τι συζήτησα τότε και με τους εργαζόμενους στην κεντρική αγορά Καλαμάτας, είναι να γίνει ένα βιομηχανικό δάπεδο. Και θα δούμε τα υπόλοιπα. Και ταυτόχρονα να δούμε και αν πρέπει να βάλουμε και κάποιο φωτισμό, γιατί εκτός από Τετάρτη και Σάββατο που πρέπει να εξυπηρετεί τους παραγωγούς που έρχονται και τους εμπόρους που έρχονται το πρωί, να εξυπηρετεί και το θέατρο, γιατί εκεί οι θέσεις θα είναι για το θέατρο τις επόμενες μέρες. Όταν θα δουλεύει το θέατρο, θα υπάρχουν θέσεις να έρχονται να παρκάρει ο κόσμος κλπ. Δεν πρέπει να υπάρχει ένας φωτισμός, να μην είναι και σκοτάδι. Σύμφωνα με το Messinia Live, προκύπτει σαφώς η βούληση να δοθεί μια λύση, η οποία θα είναι άρτια μελετητικά και δεν θα αλλοιώνει ή θα εμποδίζει την εν γέννη λειτουργία του χώρου. Η προηγούμενη μελέτη προέβλεπε τη στέγαση μόνο 48 θέσεων, κρίθηκε ανεπαρκής και τώρα βρίσκεται σε φάση επικαιροποίησης. Αν λάβουμε υπόψη την πρόθεση να στεγαστεί το σύνολο των θέσεων, που είναι το πιο λογικό και δίκαιο για όλους, ο φωτισμός LED και η τοποθέτηση νέου δαπέδου, γίνεται αντιληπτό πως το κόστος της παρέμβασης ίσως ξεπεράσει τις 400 ή και ακόμα τις 500.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει πως πρέπει η χρηματοδότηση να προκύψει ή από ευρωπαϊκό πρόγραμμα ή Δήμος και Περιφέρεια να αποφασίσουν να συμβάλλουν με το ανάλογο κονδύλι.